Καλησπέρα κύριε Καναθανασόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ξεκινώ με την ίδια ερώτηση που έκανα στον κύριο Βέτα. Δημοσιονομικά τα πράγματα καλά δεν πάνε, το ξέρετε. Προχθές δεν πήγε και πολύ καλά η έξοδος της χώρας στις αγορές. 3,2 δις, επαναλαμβάνω, αν είναι σωστή η κοστολόγηση των μέτρων έτσι όπως παρουσιάζεται από κυβερνητικές πηγές. Είναι λίγα, κύριε Καναθανασόπουλε. Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι αν είναι πολλά ή λίγα, είναι ποιος θα τα πληρώσει. Και επί της ουσίας όλες αυτές τις προτάσεις οι οποίες γίνονται και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα άλλα κόμματα, επί της ουσίας τι κρύβουν, τι προσπαθούν να συγκαλύψουν, ότι τα όποια μέτρα της λεγόμενης ανακούφισης δεν είναι τίποτα άλλο παρά προγράμματα τα οποία και χρήματα τα οποία θα επιθεί να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα. Ενώ αντίθετα μένουν στο απειρόβλητο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήρων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Και αυτό ακριβώς είναι και η ειδοποιώς διαφορά των προτάσεων που καταθέτουν τα άλλα κόμματα με το ΚΚΕ. Εσείς τι προτείνετε λέμε, δηλαδή να γίνει? Σας ρωτώ γιατί λένε πολλοί αν μπει πλαφόν ή υπάρξουν μέτρα να αναλάβουν οι πάροχοι το κόστος, ότι απλά θα κλείσουν οι εταιρείες. Τι λέτε σε αυτό? Εμείς λέμε το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες. Και οι αιτίες δεν είναι απλά και μόνο είτε ο πόλεμος, όπως λέει η κυβέρνηση στην Ουκρανία με την υπεραλληστική επέμβαση, είτε η αδυναμία διαχείριση της κατάστασης από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όπως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση του κοινού. Είναι και αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί πίσω από το δάσος, από το δέντρο, να συγκαλύψουμε το δάσος των ευθυνών. Και οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι πρώτα απ' όλα η πολιτική απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη μετάβαση που με συνέπεια από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει ξεκινήσει στη χώρα μας και την έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί αποτελεί παράγοντα αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας? Γιατί ακριβώς δόθηκαν τεράστια κονδύλια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για να προωθηθούν η πράσινη ενέργεια, ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιωλικά, και μάλιστα τα οποία παράγουν ακριβό ρεύμα. Δεύτερον, επιβλήθηκε το τέλος των ρήπων για να καταστεί τεχνητά ο λιγνίτης πιο ακριβώς, άρα να προχωρήσουμε στην περιβόητη απολιγνητοποίηση. Και τρίτον, υποκαταστήσαμε το εγχώριο ορυκτό καύσιμο, το οποίο έδινε ασφάλεια αλλά και φτηνή παραγωγή ενέργειας, με το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και αυτό ήταν επιλογές οι οποίες τις ακολούθησαν πιστά οι κυβερνήσεις των προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν να η αιτία, και βεβαίως είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, είναι και τα διάφοροι και διάφοροι εμισηφόροι οι οποίοι εκτοξεύουν την τιμή της ενέργειας. Να λοιπόν οι παράγοντες, ας το πούμε έτσι, που έχουν οδηγήσει σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Και βεβαίως ο πόλεμος εκτόξευσε λόγω των ανταγωνισμών, των υπηρεσιστικών για τον έλεγχο των πηγών. Άρα λοιπόν, εάν δεν χτυπήσουμε αυτές τις αιτίες, τότε είναι φανερό ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Κύριε Καναθανασόπουλε, επειδή όμως η λεγόμενη πράσινη μετάβαση ήταν μια στρατηγική η οποία είχε χαραχτεί πριν τον πόλεμο και φαντάζομαι ότι εκπορεύεται και από την κλιματική κρίση που φαντάζομαι δεν την αμφισβητεί κανείς. Δεν ήταν μονόδρομος με έναν τρόπο να γίνει, όσο και αν σε αυτή τη συγκυρία που ζούμε και με τους λογαριασμούς που μας έρχονται στα σπίτια μας ακούγεται όλο αυτό μια συζήτηση πολυτελείας. Κάθε άλλο, δεν είναι συζήτηση πολυτελείας. Είναι συζήτηση πολύ συγκεκριμένη και ως κόμμα από την πρώτη στιγμή είχαμε αντιταχθεί στη λογική της πράσινης μετάβασης. Γιατί ακριβώς δεν είχε σκοπό να προστατεύσει το περιβάλλον, αλλά να δώσει διέξοδο για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και μάλιστα σε κερδοφόρους τομείς της οικονομίας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέγαμε καθαρά, ότι μέσα από αυτή την πράσινη μετάβαση θα εκτοξευτούν οι τιμές της ενέργειας. Όπως και έγινε στο παρελθόν και γίνεται και τώρα. Ένα δεύτερον, είναι σαφές ότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια μεριά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή και από την άλλη στη Ρωσία για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας και των ενεργειακών αγωγών δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από ένα μήνα.
Είναι μακροχρόνια διαδικασία. Ναι. Και από αυτή την άποψη συμμετέχει ενεργά η χώρα μας σε αυτό το σχεδιασμό του αποκλεισμού επί της ουσίας της Ρωσίας από τη μία μεριά και από την άλλη στην περικύκλωση την οποία γίνεται. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη έχουν ευθύνες οι κυβερνήσεις για τους συγκεκριμένους σχεδιασμούς, γιατί ακριβώς αυτή η όξυση των ανταγωνισμών εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι θα οδηγήσει σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις και σε πολέμους. Και αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και η γενίκευση του πολέμου, αλλά και η επέκταση στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν ένα κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο κρατούμενο είναι η επόμενη μέρα η οποία επέσχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέει ότι πρέπει να γίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Να δοθούν νέα χρήματα, νέα κονδύλια, νέες επενδύσεις για να επιταχυνθούν οι πράσινες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, που σας είπα είναι από χέρι δεμένη ότι είναι ακριβή. Και δεύτερον, να υποκατασταθεί το φυσικό αέριο στα πλαίσια της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο με το LNG, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο αμερικάνικο και το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό από το φυσικό αέριο, το αεροποιημένο. Άρα, λοιπόν, με κίνδυνο να μου πείτε ότι δεν μπαίνετε σε μια συζήτηση για ανταγωνισμούς, δεν πρέπει με αυτά που βλέπουμε ότι κάνει ο Πούτιν τώρα, που βέβαια τα ίδια έκανε από το 2014, κακώς πέφτουμε τώρα από τα σύννεφα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν πρέπει να απεξαρτηθούμε ενεργειακά από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ή όχι? Ποιος ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία? Δεν είναι διαδικασία που την ξεκίνησε ο Πούτιν. Ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που είχαν στηρίξει αυτές τις αποφάσεις για την όξυση των ανταγωνισμών και της επιθετικότητας και της περικύκλωσης της Ρωσίας. Και βεβαίως η Ρωσία απάντησε. Από αυτήν άποψη εμείς δεν πρέπει να το πέρασουμε ούτε το ενός πόλου του υπερεαλιστικού ούτε του άλλου. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Όταν όμως το παρουσιάζεται έτσι ως απάντηση, δηλαδή αν και η Φιλανδία αποφασίσει να μπει στο ΝΑΤΟ, δικαιούται εντός εισαγωγικών η Ρωσία να απαντήσει. Εντάξει, έχουν σύνορα. Αλλά η Φιλανδία είναι κυρίαρχη χώρα. Αν θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Πρέπει να ρωτήσει τον Πούτιν. Σας το θέτω λίγο απλοϊκά, αλλά. Ναι, υπήρχαν ορισμένες συμφωνίες. Για φανταστείτε σε μια ανάλογη περίπτωση, την περίπτωση της Κούβας, τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Και η Κούβα ήταν τότε δύναμη. Και όταν πήγαν οι Ρώσοι να εγκαταστήσουν εκεί πέρα πυράβλους, παραλίγο να γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όντως. Έτσι, άρα λοιπόν, μην βλέπουμε μόνο σήματα τα πράγματα, αν είναι δικαίωμα κάποιου να μπει ή όχι και πού, αλλά είναι το συνολικό γεωστρατηγικό πεδίο και οι αντιθέσεις οι οποίες οξύνονται. Αυτό λοιπόν εμείς δεν. Αλλά αυτός ο παράγοντας είναι δεδομένος ότι θα υπήρχε. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως κουκουέ? Να καταργηθούν για παράδειγμα τα τέλη ρήπων και να ξεκινήσει πάλι η αξιοποίηση πλήρως του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και μάλιστα μπορεί να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης και με σύγχρονες τεχνικές παγίδευσης του διοξιδίου του άνθρακα, που αυτές είναι γνωστές. Δεύτερο ζήτημα, να αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες της χώρας μας. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτό το διάστημα, παρόλη την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, ο πρίνος δεν λειτουργεί? Είναι ένα ερώτημα. Οι εργαζόμενοι έχουν πεταχτεί στον δρόμο. Γιατί γίνεται αυτό? Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιηθούν και οι υδρογονάνθρακες που έχει η χώρα μας. Και τρίτο ζήτημα, βεβαίως, να καταληφθούν και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία τεχνητά επιβαρύνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Και τέτοιο είναι το χρηματιστήριο των ρήπων, η ρήτρα αναπροσαρμογής και η έμεση φορολογία, η οποία επιβαρύνει και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπέρμετρα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης, γιατί η πρόκληση, κύριε Μελιγκόνη, ποια είναι? Δεν είναι πρόκληση η χώρα μας να είναι τόσο πολύ πλούσια σε πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρχει τόσο εκτεταμένο στρώμα ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται? Δεν ευθύνονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου που ληστρικά αξιοποιούν αυτές τις πηγές ενέργειας στο όνομα της κερδοφορίας του? Δεν ευθύνονται οι κυβερνήσεις που με τις πολιτικές τους διαμόρφωσαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη δράση των επιχειρηματικών ομήλων? Άρα να λοιπόν γιατί λέμε ότι εμείς σήμερα απαιτείται μέτρα ανακούφιση του λαού,
που θα αυτά τα μέτρα ανακούφιση θα τα πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που κερδίζουν, mm-hmm. και όχι ο λαός από την άλλη τσέπη μέσω της φορολογίας, mm-hmm. αφήνοντας τα απορρέωση την κερδοφορία. Και δεύτερο ζήτημα, να προχωρήσουμε πλέον άμεσα σε τέτοιες ριζικές αλλαγές οι οποίες θα μπορέσουν συνδυαστικά να αξιοποιήσουν το σύνολο των ενεργειακών πηγών. Και ως άμεσα μέτρα που βάζουμε, ναι. είναι η κατάργηση των ρήπων, το τέλος των ρήπων και άμεση αξιοποίηση του λιγνίτη, η αποσύνδεση της Ελλάδας από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και η κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς, καλό βράδυ.